Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή, να ευχηθώ σε όλους σας καλή δύναμη, καλή υγεία, γιατί έχουμε δύσκολα μπροστά μας. Δυστυχώς δεν περάσαν οι δύσκολες εποχές, όπως μας υπόσχονταν κάποιοι. Θα έχουμε μπροστά μας δυσκολίες, όμως εδώ είμαστε όλοι μαζί σαν μια γροθιά να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί ο ενωμένος λαός, ο δυνατός λαός και με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ μπορεί πραγματικά να κάνει θαύματα. Γιατί έχουμε έναν τόπο, μια πατρίδα και μια περιοχή εδώ, ειδικά η Φτιώτιδα, πολύ πλούσια, με τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, οι οποίες δυστυχώς δεν αξιοποιούνται και δεν αξιοποιούνται σε όφελος των κατοίκων, του λαού, των εργαζομένων, των εργατών, των αγροτών, των επαγγελματιών, της νεολαίας, των συνταξιούχων που δουλέψαν μια ζωή και τελικά θέλουν να απολαύσουν τα χρόνια τα υπόλοιπα της ζωής τους και βλέπετε συνεχώς να μειώνονται οι συντάξεις, να κόβονται επιδόματα, τα ΕΚΑ στο ένα το άλλο, αλλεπάλληλα με όλες τις κυβερνήσεις. Και ήθελα ειδικά εδώ να απευθυνθώ σε εσάς, γιατί οι εκλογές της 25 του Ιούνιου γίνονται με ένα πολύ άδικο, ληστρικό θα έλεγα εκλογικό νόμο. Στις προηγούμενες εκλογές 21 Μαΐου βγάλαμε βουλευτή στη Φτιώτιδα, μετά από πολλά χρόνια. Μπορούμε να ξαναβγάλουμε, μόνο που επειδή είναι άδικος ο εκλογικός νόμος και το πρώτο κόμμα και γι' αυτό ξανακάνει τις εκλογές ο Μητσοτάκης, όχι ότι δεν μπορούσε να βρει 5 βουλευτές που του λείπαν για να κάνει πλειοψηφία ή να κάνει συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα, είναι για να κλέψει ψήφους, για να έχει αυτοδυναμία, να έχει ισχυρή κυβέρνηση και να κάνει ουσιαστικά ό,τι θέλει μέσα στη Βουλή. Γιατί μια πλειοψηφία μπορεί να περνάει αντιλαϊκά μέτρα, να περνάει νόμους χωρίς αντίσταση, χωρίς αντίδραση. Φυσικά έχει στήριξη σε αυτά. Έχει στήριξη των άλλων κομμάτων. Δυστυχώς την προηγούμενη τετραετία ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, τα μισά νομοσχέδια που δεν ήταν καλά, ήταν αντιλαϊκά, 200 τον αριθμό νομοσχέδια που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα ψήφισε. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων, ακόμα περισσότερα από ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, γι' αυτό εμείς λέμε ότι κοινά προγράμματα μπορούν να βρουν και να μην ταλαιπωρούν το λαό και τη χώρα και την οικονομία και να μας έρνουν σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε άλλα 200. 350 έχει προαπαιτούμενα το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το νέο μνημόνιο, όπως το παραδέχτηκε τώρα ο Μητσοτάκης, ενώ πριν μας έλεγε ότι δεν είναι μνημόνιο, είναι υπερμνημόνιο αυτό. Γιατί πάλι το πληρώνει ο ελληνικός λαός με νόμους. Και έχει προαπαιτούμενα, σου λέει, για να σου δώσω φίλε, να σε δανείσω δηλαδή, δεν μας τα χαρίζει, πάλι θα τα πληρώσουμε εμείς. Μπαίνει στο χρέος το ελληνικό αυτό. Θα πληρώνουμε ξανά σαν λαός με τους φόρους, με το ένα με το άλλο. Για να σου δώσω αυτά τα λεφτά θα πρέπει να περάσεις αυτούς τους νόμους. Αλλά αυτοί οι νόμοι πλήττουν τον αγρότη, πλήττουν τον επαγγελματία, πλήττουν τον εργάτη, πλήττουν την νεολαία, τους συνταξιούχους όλους. Γιατί έχει φορολογιστία. Γιατί για να αποπληρώσεις το δάνειο θέλει μετά βάλε φόρους. Και ξέρετε ότι το 95% των φόρων και των άμεσων και των έμεσων φόρων τους πληρώνει από την τσέπη του ο ελληνικός λαός, τα εργαζόμενα λαϊκά στρώματα. Δεν το πληρώνει μεγάλη, οι μεγάλοι πληρώνουν μόνο 5%. Αυτοί δηλαδή που έχουν τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και δεν ξέρουν τι έχουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πληρώνουν μόνο το 5%. Φοροαπαλλαγές έχει για τους εφοπλιστές. 50 φοροαπαλλαγές τους έχουν δώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πιο πριν στους εφοπλιστές. Φοροαπαλλαγές, ενώ για το λαό δεν υπάρχει φοροαπαλλαγή. Φοροασυλία υπάρχει για τον εφοπλιστή, για τον βιομήχανο, για τον τραπεζίτη, για τον εργαζόμενο λαό, για τον αγρότη δεν υπάρχει. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν λέμε
ότι για να εμποδίσουμε νέα αντιλαϊκά μέτρα, νέους φόρους, νέα χαράτσια, για να αυξηθούν οι μισθοί, για να αυξηθούν οι συντάξεις, για να γίνουν μια σειρά πράγματα που είναι απαραίτητα για τον ελληνικό λαό, για να αυξηθεί το εισόδημά του, να ζήσει καλύτερα, ο αγρότης να μπορεί να παράγει εδώ σε αυτή την κοινωνία και να έχει και ένα αξιοπρεπές εισόδημα για να ζήσει την οικογένειά του, χρειάζεται να δυναμώσουμε μέσα στη Βουλή αυτή τη δύναμη που εμείς πιστεύουμε και το έχουμε αποδείξει ότι είμαστε το ΚΚΕ, αυτοί που μπορούμε να επιβάλλουμε πράγματα, να κατακτήσουμε υπέρ των εργαζομένων λύσεις και να δώσουμε μια σειρά ζητήματα, μαζί φυσικά με τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε. Γιατί ο αγώνας δεν είναι μόνο μέσα στη Βουλή, τι ψηφίζεις, δηλαδή τι νομοσχέδια, τι τροπολογίες κάνεις, τι προτάσεις κάνεις. Ο αγώνας είναι και έξω και κυρίως είναι έξω, στους καθημερινούς αγώνες, στη πίεση που γίνεται. Είδατε τι καταφέραν σε μια σειρά χώρους. Προχτές καταφέραν με τη 48 απεργία στην αρπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα, γιατί είχαν ξανά ένα νεκρό και δύο σακατεμένους εργάτες, καταφέραν να γίνει υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση εργασίας που την είχαν υπογράψει, παρακαλώ, το 2017 οι εργάτες με την συμπαράσταση του ΚΚΕ και δεν την αναγνώριζαν ως υποχρεωτική το 2017 ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που ήταν μέχρι το 2019, ούτε μετά 4 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα με τη 48ωρη απεργία και αυτό που έγινε, έπρεπε να θρηνήσουν εκεί και άλλον εργάτη νεκρό, έγινε υποχρεωτική. Το καταφέραν. Αλλά ήταν το ΚΚΕ εκεί, ήταν εργατικά σωματεία που τους δείξαν αλληλεγγύη, ήταν ο αγώνας των ίδιων, ήταν οι κομμουνιστές βουλευτές που ήταν εκεί. Μόνο τις τελευταίες μέρες έχουμε καταφέρει να ακυρώσουμε δεκάδες πληστηριασμούς και εξώσεις από πρώτη κατοικία των εργαζομένων που δεν έχουν να πληρώσουν τις τράπεζες, την εφορία και πάνε να τους κατάσχουν τα σπίτια, να τους βγάλουν έξω. Επίσης σε μαγαζάτορες που χρωστάνε γιατί δεν έχουν στον ήλιο μοίρα κι αυτοί με τα συνεχή που πληρώνουν τους φόρους και όλα αυτά τα ζητήματα. Και καταφέραμε με την κινητοποίηση των βουλευτών του κόμματος, άλλων εργαζομένων κλπ, να τους ακυρώσουμε αυτούς τους πληστηριασμούς και να γίνουν ρυθμίσεις ευνοϊκές. Ξέρετε ότι έχουμε προτάσεις και για τον νομό Φθιώτιδας και για την περιφέρεια της Στερεάς και για όλη την Ελλάδα. Προτάσεις που αφορούν και το φορολογικό σύστημα, προτάσεις που αφορούν το εισόδημα, προτάσεις που αφορούν τους εργαζόμενους, τους αγρότες. Για παράδειγμα, το ζήτημα της ανακούφισης των αγροτών και της ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής, της αγροτικής οικονομίας, που έχουμε πλούτο εδώ στην Ελλάδα, έχουμε εκτάσεις καλλιεργήσιμες, έχουμε πολλά πράγματα και συνεχώς φθήνει η αγροτιά. Αλλά αυτό οφείλεται γιατί δεν υπάρχει πολιτική στήριξης του μικρού αγρότη, αυτού που, του βιοπαλαιστή που παλεύει. Και εδώ χρειάζονται και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών οπωσδήποτε, γιατί η αγροτική παραγωγή έχει αυτό το ρίσκο. Αλλού υπάρχουν ασθένειες, μετά έρχεται χαλάζι, άλλοτε έρχεται χιόνι, άλλοτε έρχονται προβλήματα άλλα και χρειάζεται αποζημίωση και πρέπει να δίνεται στο 100% της παραγωγής. Πρέπει να υπάρχουν κατώτερες εγγυημένες τιμές. Θα πρέπει να πάρθουν μέτρα άλλα που να μην χαλάνε την αγροτική παραγωγή. Έχουμε τώρα καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην περιοχή που πάνε και φυτεύουν φωτοβολταϊκά. Εμείς δεν λέμε να μην αξιοποιηθεί ο ήλιος, γιατί η Ελλάδα έχει πολύ ήλιο. Βεβαίως και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες να αξιοποιηθούν. Αλλά πού θα φτιαχτούν αυτά τα αιωλικά πάρκα? Δεν μπορεί να καταστρέψει την καλλιέργεια, δεν μπορεί να καταστρέψει το δάσος άναρχα, επειδή έτσι ένας ιδιώτης επενδυτής και τον κακό του τον καιρό τον βολεύει για να έχει μεγαλύτερο κέρδος, να πηγαίνει εκεί που θέλει και να φτιάχνει δρόμους στο δάσος, να κόβει δέντρα και να βάζει αυτά τα κουφάρια. Γιατί οι ανεμογεννήτριες, για παράδειγμα, ξέρετε ότι έχουν 20 χρόνια ζωή. Μετά θα μείνει το κουφάρι αυτό. Πού θα πάει? Θα το γκρεμίσεις? Είναι τεράστιος όγκος τσιμέντο κλπ. Έχουν μπει καλώδια, έχουν ανοιχτεί δρόμοι,
η καταστροφή έχει γίνει και δεν σου προσφέρει και τίποτα. Φτηνό ρεύμα δεν έχει η λαϊκή οικογένεια, επειδή έχουμε ανεμογεννήτριες και επειδή έχουμε φωτοβολταϊκά και άλλες εγχώριες πηγές ενέργειας δεν τις αξιοποιούν. Πήγαν αυτό το πλούτο που έχουμε, το λιγνίτι, πήγαν και το καταστρέψαν εκεί, πήγαν, κλείσαν εργοστάσια, είδατε, τάχαμε ότι θα σωνόμασταν με το φυσικό αέριο, ότι θα ήταν πιο φτηνό το φυσικό αέριο. Έγινε αυτό που έγινε, εμείς προειδοποιούσαμε, γιατί οι ανταγωνισμοί είναι μεγάλοι. Φαγώνονται τώρα το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία στην Ουκρανία εκεί και είδατε τι γίνεται. Ανέβηκε το φυσικό αέριο, σταματήσαν, έγινε εμπάρκο στη Ρωσία, εδώ από τις νατοϊκές χώρες και από τις ευρωπαϊκές και από τους Αμερικάνους συμμετέχει και η Ελλάδα σε αυτό, σε αυτή τη διαμάχη που γίνεται εκεί, και ξαναπήγαμε πάλι στο λιγνίτι. Ο λιγνίτης είναι και φτηνό μέσο και μπορεί να αξιοποιηθεί. Έχεις έτοιμο εργατικό τεχνικό δυναμικό, έχεις έτοιμες υποδομές, εργοστάσια στην Πτολεμαϊδα, αλλού, και υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα ακόμα και μπορεί να αξιοποιηθεί παίρνοντας και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Στον 21ο αιώνα είμαστε. Η επιστήμη έχει φτάσει στα ύψη. Μπορείς τεχνολογικά δηλαδή να λύσεις και να προστατεύεις το περιβάλλον. Άλλες πηγές ενέργειας δεν αξιοποιούνται. Για παράδειγμα, δέστε τι κάνανε. Βάλαν τις ανεμογεννήτριες για να κάνουν τις επενδύσεις αυτή και τα φωτοβολταϊκά και βγάλαν από ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, από πράσινη ενέργεια, τον υδροηλεκτρισμό. Και η Ελλάδα έχει και ποτάμια, έχει και λίμνες, έχει πολλά νερά και θα μπορούσαν να υπάρχουν υδροηλεκτρικά έργα και να είναι και φτηνό πάλι το ρεύμα και να αξιοποιείται και να μην υπάρχει και ενεργειακή φτώχεια. Και το βγάλαν από εκεί και δεν αξιοποιούν. Η γεωθερμία. Η Ελλάδα, επειδή ακριβώς είναι τέτοια χώρα, σεισμογενής, έχει αιματικές πηγές, μόνο στη Φθιώτιδα έχουμε 5 ιαματικές πηγές. Εκτός του ότι δεν αξιοποιούνται για τον ιαματικό τουρισμό, για να αναπτυχθούν, να βοηθηθούν και οι τοπικές κοινωνίες, θα μπορούσε να έχει, επειδή έχουν σημαντικό γεωθερμικό πεδίο, να βγάλεις από τη γεωθερμία και να βγάλεις ενέργεια. Και σπίτια και αγροτική παραγωγή να διοχετεύεται το ρεύμα, η ενέργεια που θα βγάλει εκεί, και στα καμένα βούρλα και σε όλο τον κάμπο του Σπερκυρού και παντού. Πλατίστομο, Ιπάτη, Καΐτσα, εδώ, Θερμοπύλες, απέναντι στη ΕΑ. Η γεωθερμία επίσης είναι σημαντική μορφή ενέργεια. Άρα λοιπόν λέμε, όχι ότι δεν έχουμε παραγωγικές δυνατότητες, όχι ότι δεν έχει πλούτο η Ελλάδα. Το θέμα είναι πώς αξιοποιείται, ποιος έχει την εξουσία, ποιος έχει την ιδιοκτησία, για ποιον τα συμφέροντα δουλεύεις. Άμα η κάθε κυβέρνηση που εκλέγεται και τα κόμματα αυτά που εκπροσωπούν θέλουν να υπηρετούν τους λίγους, τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές, τους βιομήχανους και τα κέρδη τους, βέβαια, το αποτέλεσμα είναι να ρίχνεις τον εργαζόμενο λαό, να μην αυξάνεις τους μισθούς, να μην λύνεις προβλήματα των αγροτών, να μην λύνεις προβλήματα των επαγγελματιών, παρότι υπόσχονται όλοι, πού είναι το αφορολόγητο όριο για τους επαγγελματίες. Εμείς η πρότασή μας, και δεν την ψηφίσαν οι άλλοι στη Βουλή, αλλά αν είχαμε περισσότερες δυνάμεις θα μπορούσαμε να το επιβάλλουμε αυτό. Λέμε 12.000 αφορολόγητο και για τον αγρότη και για τον επαγγελματία. Και να προσαυξάνεται για κάθε παιδί στην οικογένεια που έχει. Και να είναι αφορολόγητο τώρα, μην πληρώνει δηλαδή ο άνθρωπος. Μας ξεζουμίζουν. Και λέμε τώρα θα βρούμε 5 με 7 εταιρείες είναι αυτές που έχουν υπερκέρδη και αυτές θα φορολογήσουμε. Και τα λέει και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης αυτά. Ποιες θα φορολογήσετε? Λένε 5-7 εταιρείες για υπερκέρδη τάχα και για να αφήσουν έξω τις 150 εταιρείες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι οποίες είχαν κέρδη μόνο πέρσι αύξηση 303%. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή κερδών. Και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες ή γενικότερα η κοινωνία δεν απολαμβάνει τίποτα από αυτά τα δισεκατομμύρια των 150 κυρίων μετόχων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους μετόχους, τα μερίσματα των μετόχων σε αυτές τις εταιρείες κόψαν τη φορολογία περισσότερο. Θυμόσαστε ότι ήταν 15% η φορολογία των μετόχων σε εταιρείες στο χρηματιστήριο, αυτές τις μεγάλες. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε 10%. Μη στεναχωρήσει τους μεγαλοβιομήχανους, τους μεγαλομετόχους. Το μείωσε.
Μετά η Νέα Δημοκρατία με τη σειρά της το κάνει 5%. Και είναι 5% τώρα να πληρώνουν αυτοί. Και εμείς δεν ξέρουμε τι πληρώνουν. Τέλος πάντων, δεν τελειώνει αυτή η ιστορία, ούτε η κουβέντα αυτή. Μόνο αρχίζει τώρα. Εμείς λέμε το εξής. 26 βουλευτές που μας έδωσε ο ελληνικός λαός, που αποτύπωνε ένα εκλογικό σύστημα πιο δίκαιο το προηγούμενο, πρέπει να τους κρατήσουμε και να τους αυξήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι με βάση αυτόν τον εκλογικό νόμο πρέπει να αυξηθούν και οι ψήφοι και τα ποσοστά για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτούς τους βουλευτές. Αλλιώς παίρνει μπόνους το πρώτο κόμμα και μας κλέβει, δηλαδή μπορεί με το ίδιο ποσοστό αν πάρουμε, τους 427.000 ψήφους δηλαδή που πήραμε πανελλαδικά, να μας κλέψει από αυτό το μπόνους που παίρνει γύρω στους 5 βουλευτές και να βγάλουμε 20, 21, 19 ανάλογα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι αρνητικό για το λαό τον ίδιο. Δεν θα είναι για το κόμμα. Εμείς και με 15 βουλευτές και με 20 και με 25 και 30 στην πρώτη γραμμή του αγώνα θα είμαστε και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή για να υπερασπίζουμε τα λαϊκά συμφέροντα. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας γι' αυτό. Αλλά όταν είμαστε πιο δυνατοί θα νιώστε κι εσείς οι ίδιοι πιο δυνατοί. Ο ίδιος ο λαός δηλαδή θα γίνει πιο δυνατός αν ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ. Γι' αυτό σας καλούμε και εσείς που το κάνατε πριν, που ψηφίσατε το ΚΚΕ και εδώ στο νέο μοναστήρι, στην επαρχία Δομοκού, γενικότερα στη Φθιώτιδα ή αλλού όπου ψηφίζει ο καθένας, να το ξανακάνετε, να πάτε, μην αμιλήσετε, ιδιαίτερα η νεολαία μην πει γιατί υπάρχει το πρόβλημα της αποχής, άντε πού να ξαναπάω να ψηφίζω τώρα, πρέπει να πάνε όλοι να ψηφίσουν και όσοι δίστασαν ή το σκεφτόντουσαν αλλά δεν το έκαναν στις προηγούμενες εκλογές, να το κάνουν τώρα. Να πούν ότι θα δώσω μια ψήφο στο ΚΚΕ για να έχω βουλευτή στη Φθιώτιδα, για να έχει περισσότερους βουλευτές, για να τους έχω δίπλα μου αύριο. Και εμείς ξέρετε ότι ό,τι υποσχόμαστε, κοιτάζοντάς σας στα μάτια, το κάνουμε. Δεν λέμε άλλα λόγια εδώ, άλλα λόγια στη Βουλή, άλλα λόγια μέσα στα γραφεία, άλλα λόγια στις διαδηλώσεις και στις κινητοποιήσεις. Είμαστε καθαροί σε αυτά τα πράγματα. Ντόμπρα και σταράτα.